Γεια σας. Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε αυτό το βίντεο αντί να σας βάζουμε να διαβάζετε ατελείωτα κείμενα. Για 24η φορά θα τρέξουμε το σεμινάριο SEO, δηλαδή Search Engine Optimization, στις 25-26 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο Novotel. Έχουν περάσει πάνω από 360 άτομα, σαν και εσάς, απλοί χρήστες, επιχειρηματίες, στελέχοι marketing, συνδυαστές σελίδων web και πολλοί άλλοι, με σκοπό να χτίσουν το website τους έτσι ώστε να πετύχουν το στόχο τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βγάλουν χρήματα από το ίντερνετ. Η συντριπτική πλειοψηφία των sites στο ίντερνετ έχει μια επισκεψιμότητα η οποία δεν είναι ικανή να μετατρέψει τους επισκέπτες σε πελάτες. Οι στατιστικές λένε ότι από το σύνολο των επισκεπτών σε ένα site το ποσοστό που θα προβεί σε κάποια ενέργεια είναι μεταξύ 0,5% έως 8%, με μέσο όρο το 3,5%. Άρα χρειάζεται να προσελκύσετε πάρα πολλούς επισκέπτες στο site σας. Οι τρόποι να προσελκύσετε επισκέπτες είναι πολλοί. Ο πιο σημαντικός είναι από τις μηχανές αναζήτησης, όπως τις Google, Yahoo, Bing κλπ. Και εδώ αρχίζει ο πόλεμος μεταξύ τους, για το ποιος θα κερδίσει την κούρσα της αναζήτησης. Η λογική τους είναι ότι τα αποτελέσματα που θα επιστρέφουν στους χρήστες μετά από αναζήτηση πρέπει να καλύπτουν απολύτως τις προσδοκίες των χρηστών τους, αλλιώς θα κάνουν την αναζήτηση τους αλλού. Αναλογιστείτε εσείς ήδη τι κάνετε. Πηγαίνετε σε μια μηχανή αναζήτησης, πληκτρολογείτε τη λέξη ή φράση, πατάτε το κουμπί αναζήτησης και βρίσκετε αυτό που ζητάτε στα πρώτα 10 αποτελέσματα, για να μην πω τα πρώτα 3, ανάμεσα σε χιλιάδες σελίδες. Αν η σελίδα σας είναι ανάμεσα στις χιλιάδες και όχι στα πρώτα 10 αποτελέσματα, τότε θα έχετε ελάχιστη επισκεψιμότητα και κατ' επέκταση ακόμα πιο λίγα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα είναι ότι για να έχετε επισκεψιμότητα, το site σας πρέπει να εμφανίζεται ανάμεσα στα πρώτα 10 ή καλύτερα στα πρώτα 3 αποτελέσματα μετά από αναζήτηση. Η διαδικασία που πετυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα λέγεται Search Engine Optimization, για συντομία SEO. Με αυτό ακριβώς το θέμα πραγματεύεται το σεμινάριό μας, δηλαδή το πώς οι σελίδες σας θα βρίσκονται ανάμεσα στα πρώτα 10 αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται κάθε φορά με μια συστηματική μέθοδο η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα 7 βήματα. Δηλαδή, έρευνα λέξεις και φράσεις κλειδιά, καταγραφή τρέχουσας θέσης του website, σχεδιασμός, κατασκευή, προσαρμογή σελίδων φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης, καταχώρηση των σελίδων του website σας στις μηχανές αναζήτησης, αναζήτηση links προς το website σας, βελτιστοποίηση των βασικών σας σελίδων και τέλος ενέργειες που πρέπει να αποφύγετε για να μην σας αποβάλουν μηχανές αναζήτησης. Με πολύ απλά λόγια σας πάμε βήμα-βήμα και αναλύουμε το κάθε τι για να μπορέσετε να φύγετε με τα εφόδια που χρειάζεται για να φτιάξετε ή να διορθώσετε το website σας. Εκτός από το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου, το οποίο θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε, όπως γίνεται στις περισσότερες φορές σε σεμινάρια, εμείς πάμε δύο βήματα παραπέρα. Το πρώτο είναι ότι σας δείχνουμε πραγματικά παραδείγματα και τα αναλύουμε πώς, τι, γιατί κλπ. Σημαντικό είναι ότι εμείς ήδη τα κάνουμε στην καθημερινή μας δουλειά και δεν αναφερόμαστε σε θεωρίες. Το δεύτερο και πλέον σημαντικό είναι ότι μέσα στα σεμινάρια κάνουμε ό,τι έχουμε μάθει για την κατασκευή και ανάρτηση σελίδας στο ίντερνετ. Αυτό το κάνουμε πριν από το lunch break της δεύτερης μέρας και μέχρι να γυρίσουμε πίσω από το διάλειμμα, η σελίδα μας που κατασκευάσαμε βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα 10. Τα παραδείγματα που σας δείχνουμε είναι ανάμεσα από τα παραδείγματα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε κάνει στα σεμινάρια μας. Πρέπει να πω 4 βήματα, γιατί σας δίνουμε άλλα 2 ως bonus. Το πρώτο bonus είναι ότι θα αναλύσουμε το site σας και το δεύτερο bonus είναι ότι θα σας δώσουμε προτάσεις για να βελτιώσετε το site σας. Το πάθος μας είναι να πάρετε μαζί σας τη γνώση που χρειάζεται για να φέρετε πολλούς επισκέπτες στο site σας και κατ' επέκταση να σας δώσουν πολλές πωλήσεις. Λοιπόν, αντί να φτιάχνετε sites μέχρι να πετύχει, να ξοδεύετε χρόνο και να πετάτε χρήματα, ελάτε στο σεμιναριό μας, στο οποίο θα δώσετε τα τελευταία 400 ευρώ για να έχετε το website που πάντα θέλατε. Το κόστος μπορεί να καλυφθεί από το πρόγραμμα Like 045 του ΑΕΔ.
να πούμε λίγα λόγια για το τι είναι το Like 045 του ΟΑΕΔ. Είναι ένας λογαριασμός στον οποίο συσσωρεύεται το 0,5% της συνολικής μισθοδοσίας της εταιρείας σας, με σκοπό να επιστραφούν εφόσον κάποιος μισθωτός παρακολουθεί σεμινάριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ. Το σεμινάριό μας πληρεί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των χρημάτων συμμετοχής. Απλά πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση μέσω ίντερνετ και τα χρήματα που θα καταβάλλετε σε εμάς θα σας επιστραφούν από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνετε τώρα για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο που θα σας δώσει λύσεις απλές και ξεκάθαρες? Το πρώτο βήμα είναι να κατεθέσετε το ποσό συμμετοχής των 300 ευρώ σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς. Το δεύτερο βήμα είναι να στείλετε με fax το κατατεθήριο με τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή το όνομά σας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, όνομα συμμετεχόντος και το website της εταιρείας σας. Βήμα τρίτο, θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας και εάν θα χρειαστείτε τις πληροφορίες για το Like 045 να σας παρέχουμε. Επειδή δεν θα καταφέρετε να γράψετε τους λογαριασμούς και τον αριθμό του fax μας, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί, το οποίο θα σας πάει στην σελίδα με όλα αυτά, καθώς και τι έχουν να πούν οι προηγούμενοι συμμετέχοντες για το σεμινάριο. Τα σχόλια είναι πάρα πολλά και πολύ περισσότερα αυτά που δεν έχουμε αναρτήσει σε αυτή τη σελίδα. Πολύ απλά, γιατί όλα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Λοιπόν, μην χάνετε άλλο χρόνο και ελάτε στο σεμινάριο που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε και εργάζεστε στο ίντερνετ.